Δυστυχώς ναι. Είναι αυτό το κλίμα το οποίο θα ζούμε. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στην κόντρα των δύο και στο τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Αλλά εδώ υπάρχουν μερικά θεσμικά ζητήματα, μερικά πολύ σοβαρά ζητήματα. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια λειτουργία παρακράτους, να το πω έτσι. Έχουμε τους εισαγγελείς και τους δικαστές στην ένωσή τους να μιλάει για θεσμική εκτροπή. Έχουμε υπουργό της κυβέρνησης να κατονομάζει συγκεκριμένα εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς. Ονομαστικά, ναι. Ονομαστικά, ακριβώς. Και πρέπει να πω το εξής, ότι δεν υπάρχει αναπληρωτής υπουργός υγείας. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Πολάκης λέει αυτά τα οποία θέλει να πει ο κύριος Τσίπρας και δεν μπορεί λόγω του ότι είναι ο πρωθυπουργός. Μη γελιόμαστε. Και αυτό και η χθεσινή ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου είναι κάλυψη και η δηλώση του κυρίου Καλογύρου είναι κάλυψη, εκτιμάς, προς τον κύριο Πολάκη. Γιατί τον έχουμε δει ποτέ να τον έχει αποδοκιμάσει. αν ετύχαν αναποδοκιμασία στη δηλώση που είχε κάνει, όχι μόνο οι χθεσινές, αλλά αυτές που έχουν γίνει κατά καιρούς, θα έπρεπε να υπάρχει με κάποιο επίσημο τρόπο αυτή η αποδοκιμασία. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σαφέστατα κάλυψη. Και είναι το άλλο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Μην γελιόμαστε τώρα από το κοινοβούλιο. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Πρόταση μορφής, ψήφος εμπιστοσύνης. Θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και θα έχει ψήφο ανοχής, αλλά θα έχει πλειοψηφία. Το καλοκαίρι, πάντως, θυμίζω, ο κύριος Τζανακόπουλος μιλούσε ότι αν ο κύριος Καμένος αποχωρήσει, θα ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης. Κυβέρνηση, κάτι το οποίο δεν το είπε τώρα. Λοιπόν, τότε θα πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Όσον αφορά εμάς, είμαστε σαφέστατοι από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Και αν ο κύριος Καμένος αποχωρήσει από την κυβερνητική πλειοψηφία, η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές. Τώρα. Το να αποχωρήσει ο κύριος Καμένος και να συνεχίζει η κυβέρνηση ως κυβέρνηση μειοψηφίας, αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι πλήρης περιφρόνηση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Γιατί, και δεν έγινε γιατί αυτό το Σύνταγμα στην Ισπανία, βέβαια. Συγγνώμη, Δημητέλα. Ναι, όπως έγινε στην Ισπανία, λοιπόν, βέβαια, αυτό θα συμπληρώνω. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Στο άρθρο 84 λέει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Λοιπόν, το να συνεχίζει χωρίς να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, αυτό είναι πραγματικά πλήρης περιφρόνηση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο κόσμος ψηφίζει μια κυβέρνηση, καλός ή κακός. Δίνει την ψήφο σε κάποια κόμματα τα οποία συγκυβερνούν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία, η χώρα πάει σε εκλογές. Κυβέρνηση μειοψηφίας έχουμε να δούμε από τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Και αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να γίνει ο σύγχρονος Τζουμπές, δεν νομίζω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που μπορούν να το επιτρέψουν. Η δήλωση είχε γίνει από άλλο πολιτικό και δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάσου τι θα είχε γίνει σήμερα στην Ελλάδα. Πώς δηλαδή θα αντιμετωπιζόταν. Τώρα το αντιμετωπίζουμε ως πλάκα και είναι πλάκα. Προφανώς. Γιατί όλα δεν μπορούμε, όπως λέει και ο Άρης, κάποιος, να κάνουμε ακριβώς όλα πλάκα και να τα μπαχαλοποιήσουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα πλάκα. Αυτό που δεν είναι πλάκα είναι η ιστορία του θερμού επεισοδίου. Δεν είναι πλάκα γιατί. Γιατί υπόθηκε μια κουβέντα στον αέρα, αλλά τέτοιες κουβέντες δεν μπορούν να λέγονται στον αέρα. Και μάλιστα από τον αντιπρόεδρο ενός κόμματος ο οποίος συγκυβερνά. Και όταν μάλιστα ο πρόεδρος του κόμματος είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτά χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.